Hello guys, εδώ είμαστε για ένα ακόμη Σαββατοκύριακο με πολλά νέα, ειδήσεις και gossip που μας απασχόλησαν αυτή την εβδομάδα. Μην μακρηγορούμε λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε τα νέα μας. Μία αναπάντηχη και δυσάρεστη είδηση είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, αφού οι BTS με αφορμή την εξάπλωση του κορονοϊού ζητούν από τους φαν τους να αποφύγουν να πάνε στα event τους. Τα shows που έχουν προγραμματιστεί με σκοπό την κυκλοφορία του άλμπουμ Map of the Soul 7 δεν θα κυρωθούν, αλλά θα μαγνητοσκοπηθούν και θα μεταδοθούν τηλεοπτικά. Το μήνυμα που μετέφερε το group ήταν ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα και η συμβουλή τους προς τον κόσμο ήταν να φροντίσει τον εαυτό τους. Γι' αυτό είναι και το αγαπημένο συγκρότημα παγκοσμίως. Η πολυβραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Taylor Swift μας δείχνει για άλλη μια φορά το ταλέντο της όχι μόνο στο τραγούδι, αλλά και στη σκηνοθεσία, ενώ μας ευνηδιάζει με την αντρική της εμφάνιση. Κατά τη διάρκεια του βίντεο, βλέπουμε το χαρακτήρα που υποδύεται η ίδια με το όνομα Tyler να χαρακτηρίζεται από υπεροψία, να διαφορεί για τους γύρω του και να επιβραβεύεται για ό,τι κάνει, επειδή είναι γένος αρσενικού. Σκοπός της είναι να θίξει το ζήτημα της ανισότητας των δύο φύλων, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης από την κοινωνία και τα social. Εμείς πήραμε ένα μάθημα, γελάσαμε και φυσικά το λατρέψαμε. Πάμε λοιπόν να φύγουμε για μια σύντομη μουσική ανάσα και την τελευταία επιτυχία των BTS On, αλλά και το νέο single της Taylor Swift, The Man. Επιστρέψαμε με πολλή όρεξη και περισσότερες ειδήσεις. Η Miley Cyrus επιλέχθηκε ως επικεφαλής για το World Tour Bush Fire Relief, μια φιλανθρωπική συναυλία που διοργανώθηκε για τις φωτιές στην Αυστραλία, ενώ μαζί της θα είναι ο Lil Nas X, ο γνωστός τραγουδιστής με το All Time Road. Το φιλανθρωπικό show πρόκειται να γίνει στις 13 Μαρτίου στο στάδιο Lakeside στη Μελβούρνη. Φυσικά, τα κέρδη της συναυλίας θα δοθούν στους φιλανθρωπικούς οργανισμούς της Αυστραλίας που δουλεύουν για την αποκατάσταση των δασών, της άγριας ζωής και των σπιτιών που επηρέασαν οι πυρκαγιές. Κατά τη διάρκεια του Yeezy Fashion Show, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στο Παρίσι, η εξάχνη κόρη του Kanye West και της Kim Kardashian North έκανε εμφάνιση έκπληξη και ανέδειξε το ταλέντο της στη rap. Ενώ τα μοντέλα έκαναν την τελευταία τους πασαρέλα, η North εμφανίστηκε στη σκηνή και άρχισε να ραπάρει. Τα 2 λεπτά που τραγούδησε στο runway ήταν αρκετά για να καταλάβουμε ότι η μικρή έχει πάρει το ταλέντο του μπαμπά της. Ένα νέο αστέρι γεννιέται άραγε. Θα το μάθουμε. Τώρα στις οθόνες σας έρχεται η επιτυχία που μας ξεσήκωσε το 2019 Lil Nas X All Time Road αλλά και ο Kanye West με το Close Zone Sunday. Φουτουριστικά σκηνικά και κουστούμια, disco pop ήχος και η κεντρική Lady Gaga συνθέτουν την έκτη δισκογραφική δουλειά της αγαπημένης τραγουδίστριας η οποία κυκλοφορεί στις 10 Απριλίου. Το Chromatica, όπως θα λέγεται το νέο άλμπουμ, μιλάει για την αγάπη και τις συνέπειές της, αλλά και το θάρρος που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της. Ο frontman τον Νίκο, Ηλίας Μπόγδανος, στο show του Your Face Sounds Familiar, κλήθηκε να μιμηθεί το μοναδικό pop icon Billie Eilish. Η ερμηνεία του έφτασε μέχρι το Los Angeles, αφού η ίδια είδε την προσπάθειά του και θέλησε να του στείλει προσωπικό μήνυμα στο Instagram, γράφοντάς του Nice Try. Φυσικά ο ίδιος δεν μπορούσε παρά να την ευχαριστήσει και να μοιραστεί στο Instagram το μήνυμα που του έστειλε 18χρονη star. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, αυτά ήταν για σήμερα, κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο Lady Gaga Stupid Love αλλά και η Billie Eilish με το super hit της Bad Guy. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στο MAD TV 3.30 με 4. Σας περιμένω, φιλιά πολλά!